Έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Αστέρα Βάρης, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα οδηγήσει την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική μετά την περσινή πολύ πετυχημένη σεζόν. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για το ξεκίνημα της προετοιμασίας και ποιο είναι το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας φέτος. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ στην αρχή που κάνουμε για τη φετινή χρονιά, έτσι ώστε να προβάλλετε το έργο μας. Από εκεί πέρα, αυτό που εμείς έχουμε να κάνουμε είναι πάρα πολύ δουλειά μέσα στο γήπεδο, γιατί το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπως αποδείχθηκε και πέρσι, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολύ ανταγωνιστικά μάτς σε δύσκολες έδρες. Οπότε θεωρώ ότι η ομάδα θα πρέπει να κάνει αυτό που έκανε και πέρσι, να πρωταγωνιστήσει. Γιατί η ομάδα που δεν πρωταγωνιστεί αποδείχθηκε ότι τελικά φτάνει και μπλέκει σε περιπέτειες. Οπότε και φέτος αυτό κοιτάμε εμείς, να πρωταγωνιστήσουμε. Αν μπορούμε να κάνουμε μια ανάλογη πορεία με την περσινή, ακόμα αν μπορούμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο, ακόμα καλύτερα. Πάντα βλέποντας το κάθε παιχνίδι μεμονωμένα και προσπαθώντας να παίρνουμε το μάξιμο των βαθμών από κάθε μάτς. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για το νέο ρόστερ που έχει σχηματιστεί και το γεγονός ότι έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Ήταν ένας από τους στόχους σας? Θα διαφωνήσω στο ότι έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Από πέρσι ο μέσος όρος ηλικίας ήταν μικρός. Οπότε και οι φετινές προσθήκες που κάναμε ήταν βάση του πλάνου που έχουμε θέσει ως σωματείο. Φέραμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι και γνωρίζουν την κατηγορία, αλλά είναι και σε τέτοια ηλικία ώστε να διψάνε για διακρίσεις. Συν το κορμό των παιδιών, των περσινών που έχουμε, συν τα παιδιά που έχουμε από τις ακαδημίες μας, θεωρώ ότι έχουμε φτιάξει ένα άκρος ανταγωνιστικό σύνολο και όπως είπα, το μόνο που απομένει είναι να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά καθημερινά μας στο γήπεδο και να κάνουμε μια πορεία ανάλογη με την περσινή και ακόμα καλύτερη. Προωθήσατε και κάποια παιδιά από τη Β' ομάδα. Ποιο είναι το πλάνο για αυτούς τους μικρούς? Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία τρία χρόνια, μάλλον θα το πάω λίγο πιο παλιά, η ομάδα μας είναι η πρώτη ομάδα σε ερασιτεχνική κατηγορία που έφτιαξε η ομάδα Β'. Και είχα, το πλάνο είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε να έχουμε παίχτες γηγενείς στην ομάδα μας. Την πρώτη χρονιά καταφέραμε, ανεβάσαμε 12 παιδιά, κερδίσαμε την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πέρσι είχαμε πάλι 6-7 παιδιά στον κορμό μας από τη δική μας την Ακαδημία με ενεργό ρόλο και συμμετοχή. Φέτος ανεβάσαμε άλλους 4 ποδοσφαιριστές από τη Β' ομάδα. Στα πόδια τους είναι, στη δουλειά τους είναι, στην εικόνα που η εικόνα είναι, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο, να αρπάξουν την ευκαιρία και να καθιερωθούν στην πρώτη ομάδα. Όσον αφορά για την ανακατασκευή των αποδυτηρίων, πώς το είδατε αυτό το έργο που έκανε η διοίκηση? Είναι ένας σύλλογος, ο Αστέρας Βάρης, το έχω ξαναπεί, που είναι πραγματικά ευτυχία για έναν προπονητή, για ποδοσφαιριστές, να είναι σε αυτός το σύλλογο. Γιατί είναι ένας σύλλογος που προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε γίνεται ώστε οι ποδοσφαιριστές, το προπονητικό team, να είναι σε συνθήκες επαγγελματικές. Τα αποδυτήρια φέτος έχουν γίνει πραγματικά επίπεδου Super League 1. Η καθημερινότητα των ποδοσφαιριστών είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Οπότε θέλουμε να είναι και σε ένα περιβάλλον να το ευχαριστούνται, να είναι όμορφο. Ένα κομμάτι αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα αποδυτήρια. Η ανακατασκευή λοιπόν αυτή θεωρώ ότι είναι ακόμα ένα εργαλείο, ένα πετραδάκι, πώς να το πω, που θα συνεισφέρει στην καθημερινότητα των ποδοσφαιριστών μας. Και ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο των τριών Β' εν ώψη της νέας σεζόν. Όλες οι ομάδες στον κόσμο τον χρειάζονται δίπλα τους, στο πλάι τους να είναι ο 12ος παίχτης. Πέρσι είχαμε αρκετά μεγάλη παρουσία σε αντιπαράθεση με προηγούμενα χρόνια. Ευελπιστώ φέτος να έχουμε την ίδια παρουσία και ακόμα μεγαλύτερη, να έρθουν να μας στηρίξουν και εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθούμε την κάθε εβδομάδα να τους ανταποδίδουμε με την εικόνα μας μέσα στο γήπεδο.